Γεια σας φίλοι μου, έβαλα τα ακουστικά για να ακούγομαι καλύτερα γιατί είχα παράπονα ότι δεν ακούγεται καλά ο ήχος. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω μια λεπτομέρεια που οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζω ότι δεν την έχουν καταλάβει. Μισό λεπτό, να φορέσουμε και τα γυαλιά γιατί έχει αντιλιά εδώ πέρα. Για την αλλαγή πεποιθήσεων. Γιατί δυσκολεύεσαι να αλλάξεις τις πεποιθήσεις σου? Πρέπει να εννοήσουμε καταρχήν πώς δουλεύει μέσα μας ο μηχανισμός, φίλοι μου. Αυτός ο μηχανισμός μέσα των δονήσεων που έχουμε. Όταν εννοούμε ανώτερος νους, κατώτερος νους, τι εννοούμε? Θέλουν λοιπόν οι φίλοι μας να αλλάξουν πεποιθήσεις, αλλά ο σκελετός μέσα της δόνησης είναι ο εξής. Στην αρχή υπάρχει ένα επίπεδο, αυτό που λέμε η ψυχή μας, η διαστημική, που έχει τις πολλές σαρκώσεις, έτσι. Αλλά έχουμε και την ατομική μας ψυχή. Η ατομική μας ψυχή είναι αυτή που διαλύεται σιγά σιγά σε αυτό που λέμε ανώτερο νου και κατώτερο νου. Δηλαδή τον ανώτερο νου που δουλεύει και μπορεί να κοιτάει πολλές παράλληλες πραγματικότητες που εμείς βλέπουμε σαν παρόν, μέλλον, παρελθόν, και το φυσικό νου που μπορεί να κοιτάει μόνο μία, αυτή που ζούμε, την πραγματικότητα. Καλά μέχρι εδώ? Ωραία. Αυτοί οι δύο στην πραγματικότητα είναι ένας νους, έτσι, μην μπερδευόσαστε, απλά κάθε φορά το λέμε για να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα και να γίνει καλύτερη κατανόηση. Λοιπόν, αυτό το ανώτερο κομμάτι που λειτουργεί σε άλλες συχνότητες, έτσι, και λειτουργεί σε πολλές παράλληλες πραγματικότητες, και έχουμε το φυσικό μας νου, ο οποίος λειτουργεί σε τρεις διαστάσεις, τα λέγαμε χώρου, όπως ξέρουμε, ύψος, πλάτος, μήκος, και μία θα λέγαμε χρόνου. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι αυτό που λέμε το αρχέτυπο, έτσι, που εκεί πέρα καθορίζονται ορισμένες δομές, θα λέγαμε αρχέτυπα. Και τι, είναι, και τι άλλο είναι αυτό παρά η φαντασία μας. Η φαντασία μας, γι' αυτό σας λέω, η φαντασία μας είναι στην πραγματικότητα αυτό που ενώνει τον ανώτερο εαυτό με τον κατώτερο. Δηλαδή το ανώτερο κομμάτι του νου μας με τον κατώτερο. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές μέσω της φαντασίας, μέσω των οραματισμών, είναι στην πραγματικότητα πως εμείς συλλαμβάνουμε την έννοια, το μήνυμα που μας δίνει ο τρόπος νους μέσω της συνείδησης που έχει το κατώτερο κομμάτι μας, έτσι. Άλλοι βλέπουν στρουφάκια, άλλοι βλέπουν παράδοσους, άλλοι βλέπουν αλογάκια, άλλοι βλέπουν χίλια δύο πράγματα. Το θέμα όμως είναι η δόνηση, ότι πιάνεις ακριβώς τη δόνηση. Αυτό σας λέω να παίξετε τα όνειρά σας. Αυτός που καταφέρνει και παίζει τα όνειρά του, αυτός που καταφέρνει και κάνει τα όνειρά του, δεν λέμε πραγματικότητα ότι είναι ευτυχισμένος? Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν καταφέρετε εσείς και ισορροπήσετε τη φυσική πραγματικότητα με τον ανώτερο νου, είναι σαν να παίζετε τη φαντασία σας. Αυτό που είχατε φανταστεί, λοιπόν. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν αυτό θέλω να το καταλάβετε, γιατί μετά από αυτή τη δονητική, θα λέγαμε, κατάσταση, όταν λέω δονητική κατάσταση ή δονητικό επίπεδο, εννοώ συγκεκριμένες δονήσεις, συχνότητες, που μέσα εκεί ξετυλίγονται όλες αυτές οι εκφράσεις που λέμε ανώτερος νους, κατώτερος νους. Τώρα στο φυσικό νου, λοιπόν, έχουμε μέσα μας, έχουμε ξαναπεί, όπως έχουμε τις πεποιθήσεις, έχουμε τις σκέψεις, έχουμε τα συναισθήματα, όμως πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά. Οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή καμιά φορά τα συναισθήματα λέμε υποσυνείδητο, τις σκέψεις τις λέμε συνειδητό, και τις περισσότερες φορές τις πεποιθήσεις λέμε ότι είναι στο ασυνείδητο μέσα μου, ασυνείδητο του συνειδητού, θα λέγαμε, του φυσικού νου. Στην πραγματικότητα όμως, αν πιάσουμε τον ολικό εαυτό μας, δεν συμβαίνουν έτσι, φίλοι μου. Στο πρώτο επίπεδο, το πιο υψηλό, που είναι πολύ πιο κοντά, θα λέγαμε, στη φαντασία και στον ανώτερο νου, περνάει και ένα αεροπλάνο από πάνω τώρα, κάνει φασαρία εδώ, τα τζιτζίκια ακούγονται. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω αυτή τη φορά να ακούγουμε καλά που φοράω τα μικρόφωνα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο ότι η φαντασία μας, λοιπόν, φίλοι μου, να ξέρετε ότι ενώνει αυτά δύο κομμάτια. Και ο φυσικός μας νους, επειδή έχει τις πεποιθήσεις μέσα, επειδή έχει αυτά τα πράγματα που λέμε σκέψεις, αυτά τα πράγματα που λέμε συναισθήματα, πρέπει να καταλάβετε ότι στο πιο υψηλό τομέα, στις πιο υψηλές, θα λέγαμε, καταστάσεις συνειδήσεώς μας, εκεί γεννιούνται αυτό που λέμε πεποιθήσεις. Ενώ εμείς λέμε είναι ασυνείδητο, για το συνειδητό που έχουμε, και νομίζουμε ότι είναι βαθιά κάπου, σας έχω πει, το βάθος είναι το ύψος όταν μιλάμε στον εσωτερισμό.
Άρα στην πραγματικότητα οι πεπιθήσεις είναι στο πρώτο επίπεδο, πολύ ψηλά. Πολύ κοντά, θα λέγαμε, στο ανώτερο νου, το πιο κοντινό σημείο. Μετά ξεκινάει και έχουμε τα συναισθήματα. Και μετά στο τελευταίο, το πιο χαμηλές δονείς, αργές δονείς, γι' αυτό σας είχα πει ότι το διανοητικό είναι το πιο αργό. Πιο αργές δονήσεις, που για μας είναι το συνειδητό, είναι οι σκέψεις. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τις πεπιθήσεις μας, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να πάμε εκεί. Όμως η αντίληψη που υπάρχει στους περισσότερους είναι ότι πρέπει να μπουν βαθιά και να σκάψουν και νομίζουν και φτιάχνουν πεπιθήσεις ότι πρέπει να κατέβουν για να δούνε τις πεπιθήσεις. Συνεχίζω και θα σας πω ένα πράγμα τώρα για να δείτε τι εννοώ. Μετά από αυτά τα τρία τα επίπεδα υπάρχουν και άλλα επίπεδα που αρχίζουν και γίνονται ακόμα πιο αργές οι συχνότητες. Ναι, μεν για μας είναι ασυνείδητο, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα, έτσι, αλλά στην έννοια του ολικού εαυτού μας αυτές οι πιο χαμηλές συχνότητες παίζουν ρόλο. Πιο κάτω από αυτό που λέτε σκέψεις, φίλοι μου, είναι αυτό που λέμε η μηχανικότητα. Τι σας λέω κάθε φορά? Ότι ο άνθρωπος, ο μηχανικός, κοιμάται πάνω στη συμπεριφορά του. Δηλαδή είναι οι συμπεριφορές, αυτό που συνηθίζουμε να κάνουμε, που είναι ένα κομμάτι ασυνείδητου πλέον για μας, αλλά όχι σαν τις πεπιθήσεις που βρίσκονται στο ψηλότερο επίπεδο. Βρίσκονται σε πιο χαμηλό επίπεδο, γι' αυτό εκεί πέρα το λέμε λήθη. Στις πεπιθήσεις δεν είναι λήθη, στις πεπιθήσεις είναι εσωτερικά στο δικό μας τομέα, στο βάθος που σημαίνει ύψος. Στο τομέα που λέμε λήθη, οι συχνότητες μπορεί να μην σε αντιλαμβανόμαστε και λέμε λήθη, αλλά είναι πιο χαμηλές, πιο αυτοματικές και μας κάνουν ρομπότ, δηλαδή είναι ρομποτικές οι κινήσεις μας. Είναι οι αισθηκτόδεις, θα λέγαμε, κινήσεις μας. Θα μπορούσαμε να πούμε αισθηκτόδη αυτό το επίπεδο που γεννιούνται, θα λέγαμε, οι συμπεριφορές μας. Γιατί ότι έχουμε συνήθεια, δεν έχουμε επιλογή. Γιατί λέμε, μωρέ, συνηθίζω να κάνω αυτό. Δεν λέμε επιλέγω να κάνω αυτό, σαν να μου βγαίνει αυτοματικά. Οπότε, φίλοι μου, πρέπει να συλλάβουμε αυτό το άλλο επίπεδο της λήθης. Οι περισσότεροι, λοιπόν, άνθρωποι πέφτουν και ξαναπέφτουν και ξαναπέφτουν πάνω σε αυτό το επίπεδο όταν πάνε να αλλάξουν πεπιθήσεις. Αντί να ανέβουν τη συνείδησή τους, δεν ανεβάσουν τη συνείδησή τους, που σας έχω πει, ανεβάστε τη συνείδηση, ανεβάστε την εγρήγορση και να πιάσουν τις συχνότητες που από εκεί πέρα είναι οι πεπιθήσεις, τι κάνουνε, πέφτουν σε αυτό το επίπεδο γιατί νομίζουν ότι πρέπει να κατέβουν στην ταύτιση και μέσα από την ταύτιση να βρούνε τις πεπιθήσεις, που ποτέ δεν γίνεται. Γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί σφαλμένες και λάθος στρατηγικές για να αναπαράγουν συνεχόμενα ένα σενάριο, να το παίζουν θεατρικά, να το κάνουν οτιδήποτε το κάνουν, να ξαναμπαίνουν εκεί πέρα, όμως εκεί πέρα δεν πρόκειται να βρει τίποτα. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια: μην ψάχνετε θεραπεία σε παλιές ζωές, μην ψάχνετε θεραπεία ξανά στην αναπαραγωγή των γεγονότων ξανά και ξανά και ξανά. Ο μόνος λόγος για να το δούμε είναι να καταλάβουμε τι πεπιθήσεις βρίσκονται πίσω, αλλά αυτό πρέπει να ανεβάσουμε συνείδηση μέσα μας. Όχι να ταυτιζόμαστε συνέχεια με το ίδιο γεγονός. Αυτό, η ταύτιση με το ίδιο γεγονός, λέγεται τραύμα. Αυτό είναι το τραύμα. Να ταυτιζόμαστε συνέχεια με αυτό, θέλοντας να το θεραπεύσουμε, αλλά συνεχόμενα να ταυτιζόμαστε με αυτό. Οπότε εκεί πέρα δεν υπάρχει θεραπεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο πιο κάτω που δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, που αυτό το ακόμα πιο αυτοματικό επίπεδο είναι το επίπεδο εκείνο το οποίο είναι η συλλογική, θα λέγαμε το συλλογικό επίπεδο, που δημιουργεί τους νόμους και όλες αυτές τις πραγματικότητες που έχουμε συμφωνήσει σαν φυσικοί νόμοι για να παίζουμε όλοι μέσα. Βαρύτητα και όλοι οι νόμοι, θα λέγαμε, το Ευκλείδη και τα υπόλοιπα, για να μπορεί να παιχτεί το 3D. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά συλλογική υπεποίθηση και αυτή. Όμως είναι τόσο βαθιά ενστικτόδης μέσα μας που κρατάει τη δομή του φυσικού πεδίου. Έτσι λοιπόν σε αυτό το επίπεδο γίνονται και τα θαύματα. Τι δηλαδή, όταν εμείς πειράξουμε αυτό το επίπεδο? Αλλά πώς το πειράζουμε αυτό το επίπεδο? Όπως πειράζουμε και το προηγούμενο επίπεδο, της λήθης. Αυτά τα επίπεδα ενώνονται στην πραγματικότητα με εκείνο το επίπεδο που σας είπα, που είναι των πεπιθήσεων. Μόλις εμείς ανεβάσουμε, θα λέγαμε, τη συνείδησή μας στις πεπιθήσεις και μπορούμε να τις ξεδιαλύνουμε και να καταλάβουμε, τότε έχουμε την ικανότητα να παρέμβουμε ακόμα και στις φυσικές συμφωνίες και να κάνουμε τα λεγόμενα θαύματα ή τα κβαντικά άλματα ή οτιδήποτε φαίνεται παράλογο στην επιστήμη του διανοητικού που δεν έχει φτάσει πλέον το επίπεδο του ανώτερου νου. Στο βίντεο που έχω, για να έχετε το σχεδιάγραμμα στο μυαλό σας, στο βίντεο που είχα κάνει παλιά, πριν 5-6-7 χρόνια, σας είχα μιλήσει πάνω σε αυτό το πράγμα και λέγεται ο σκελετός διαδικασίας της σκέψης, κάπως έτσι. Για να καταλάβετε, έχω ακριβώς
φτιάξει ένα δικό μου σχέδιο που δείχνει ακριβώς πώς είναι οι ενέργειες και τα επίπεδα μέσα μας, για να τα δείτε και να καταλάβετε τι γίνεται. Ποια μέρη είναι τα συνειδητά, ποια μέρη είναι ασυνείδητα. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, η φαντασία είναι αυτό που μας ενώνει στην πραγματικότητα με τον ανώτερο νου μας. Ο ανώτερος νους μας είναι αυτός που φέρνει τις παράλληλες πραγματικότητες. Ο ανώτερος νους μας είναι αυτός που πρέπει να εμπιστευόμαστε. Γιατί αυτός βλέπει πολλές παράλληλες πραγματικότητες. Γι' αυτό μπορεί και προβλέπει και ξέρει καλύτερα αν τον εμπιστευόμαστε και πρέπει να μάθουμε να τον ακούμε. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα να αλλάξουμε πεποιθήσεις, τι κάνουμε? Ανεβάζουμε συνείδηση, ανεβάζουμε συχνότητα, ανεβάζουμε γρήγορση. Έτσι. Είναι σημαντικό, γιατί αυτή η λεπτομέρεια είναι η έννοια ή πιστεύω το κλειδί για να μπορέσει κάποιος να φτιάξει ένα σωστό σκελετό μέσα του, για να μπορεί να αλλάξει πραγματικά και να ανέβει τα επίπεδα, για να φτάσει και το υψηλό επίπεδο των πεποιθήσεων, έτσι, που είναι στον κόσμο σχεδόν, θα λέγαμε, τον πρώτο μέσα στο φυσικό νου. Μετά είναι τα συναισθήματα, που ακόμα είναι πιο δυνατά ακόμα, και μετά είναι οι σκέψεις, που είναι, θα λέγαμε, τα πιο αδύνατα, γι' αυτό είναι και τα πιο προσωρινά. Γι' αυτό, φίλοι μου, στην πραγματικότητα, όσο πηγαίνουμε μπροστά μέσα, που σας λέω, πηγαίνουμε και μπροστά πάνω στο σχεδιάγραμμα, μπροστά στο oversoul που λέμε, μπροστά στη συμπαντική ψυχή μας. Θες λοιπόν να καταλάβεις καλύτερα το πώς είσαι φτιαγμένος, για να ξέρεις να αλλάζεις πεποιθήσεις σου. Κάνε αυτό το πράγμα λοιπόν, κάνε αυτή την πρακτική, φτιάξε καλά το σκελετό μέσα και δούλεψε ανεβάζοντας συνεχόμενα τις συχνότητές σου. Κάθε φορά λοιπόν που λέμε ότι εμείς θέλουμε να αλλάξουμε πεποίθηση, πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει. Γι' αυτό οι ασυνείδητοι, γι' αυτό αυτοί που δεν ξέρουν ότι είναι γρήγορση, γιατί αυτοί που δεν μπορούν να ανεβάσουν δόνηση, γιατί αυτοί που δεν αγαπάνε, γιατί αυτοί που δεν μπορούν να εκφράσουν τις εκείνες, θα λέγαμε, τις εκφράσεις των ψηλών δονήσεων συχνότητας, δεν μπορούν βεβαίως να κάνουν και θαύματα, δεν μπορούν να φτιάξουν πραγματικότητα, δεν μπορούν να αλλάξουν πεποιθήσεις, έτσι. Γιατί στερούν, τα λέγαμε φίλοι μου, στη φαντασία. Αυτά ήθελα να σας πω για το κλειδί, το πώς να αλλάζεις πεποιθήσεις σου. Ειρήνη σε όλους.